είπαμε που γίνει μέχρι τώρα. Όμως εμείς που έχουμε λίγο μυαλό και δεν είμαστε ούτε, δεν κατεχόμαστε ούτε από ιδεολειψίες, ούτε έχουμε άγνοια επιστημονική που μας κατηγορούσαν εδώ πέρα με τα σημεία του αυτού ότι αντιτίθεται στην επένδυση για να ξέρουν τι σημαίνει η καταστροφή του περιβάλλοντος και τι όχι. Γιατί οι αμμοδίνες είναι μέρος ενός υποσυστήματος που αν τις καταστρέψουμε, ανεξάρτητα να ανήκουν στην ιδιοκτησία του κυρίου ή όχι, και να μην αναφέρω τώρα σε παρένθεση πώς αυτή η ιδιοκτησία πήγε στα χέρια τους, ποιος νομιμοποίησε τον βασιλιά να παραχωρεί στο Χανελάκι και τα 180 στρέμματα να γίνουν 400, να γίνουν 500, να έχουν πολιτεί 500 μέχρι τώρα και να κατέβουν στην ιδιοκτησία τους οι κύριοι αυτοί άλλα 300. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει κάποια στιγμή να τα απαντήσουμε για αυτά, αλλά οι εξουσίες σας τόσα χρόνια παραχωρούσαν έτσι στους ιδιοκτήτες. Όμως το ζήτημα που μπαίνει, είπε και ο κ. Δράκος αρκετά επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτή η συγκεκριμένη επένδυση. Εμείς λέμε ότι το δάσος, η παραλία, οι αμμοδίνες είναι ένα οικοσύστημα αξιολογότατο για την περιοχή και πολλοί, αν θέλετε, τουρίστες, επισκέπτες έρχονται για αυτή τη μοναδικότητα του τοπίου και δεν έρχονται να δούνε 50 κατοικίες που θα ζητούμε αύριο και δεν θα έχει καμιά πρόσβαση ο λαός σε αυτή την περιοχή. Ήδη πήγαν τα πασαλάκια, ήδη ανοίχθηκαν οι δρόμοι. Ποιος τους νομιμοποίησε αυτούς? Και πού είναι οι υπηρεσίες μέχρι τώρα να πάνε να κάνουν τα αναχώματα που είπαν στον δρόμο να τους πράξουν μέχρι τώρα? Πού ήταν τόσο καιρό? Και καλούμαστε τώρα να δεν ξέρουμε τι πάει να γίνει και ύξεις αφήξεις και με τον αστυνομικό και με τον χωροφύλαξ. Πρέπει επιτέλους να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα. Είμαστε πολιτικό σώμα και θα εγκληθούμε και μετά και από την κοινωνία, αν θέλετε. Και πρέπει η κοινωνία να μας κρίνει το αν παίζουμε το πόδι ο πιλάτο εδώ πέρα ή μπορούμε να πάρουμε μια ξεκάθαρη απόφαση που να λέμε όχι σε αυτή την επένδυση, την τυχοδιοπτική, την απαχή και να πούμε ότι το περιβάλλον αυτό ανήκει στο λαό της περιοχής. Ξεκάθαρα πράγματα. Και αν είναι αεφορία ή είναι επένδυση, είναι αυτά, αυτά είναι ψηλά γράμματα και πρέπει να είναι για άλλους και για να ξεφεύγουμε από το κυρίαρχο θέμα. Εγώ λοιπόν προτείνω να πούμε σήμερα ένα ξεκάθαρο όχι σε αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα που πάει να δημιουργηθεί. Και ο λαός της περιοχής να βάλει άμεσα να πάρει πρωτοβουλίες να επαναφέρει την νομιμότητα σε αυτή την περιοχή που είναι για χρήση όλου του κοινού και όχι μόνο των κυρίων που πάνε να περιβράξουν, να καταθμίσουν και να οικοδομήσουν. Ευχαριστώ. Λέγομαι Θεοδωράκος Γιώργος, είμαι από τα Σκλαβέκα του Δήμου Αυλώνας. Ήμουν υποψήφιος δήματος το 2006 στις δημοτικές εκλογές. Είχαμε πάρει 27%, είμαστε ελάχιστοι αντιπολίτες. Τη λύση εκεί. Από φοιτητής πριν 35 χρόνια όταν γνώρισα την ΕΜΕΑ, δύο εικόνες με εντυπωσίασαν. Η μία η καλή ήταν το αφέρατο μιας αμόλυτης παραλίας με τα εντυπωσιακά κύματα του πελάγους, τα πολλά χρώματα της θάλασσας, το βαθύ πορτοκαλί της δύσης. Γύρω το καταπράσινο τοπίο, χωρίς καμία εστία αισθητικής μόλυνσης, χωρίς ομπρέλες, χωρίς ξαπρόσωπες. Ευτυχώς έμαθα ότι έχει ενταχθεί και στο Natura και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες για να μπορούν να τυχαίνονται και οι επόμενες γενιές. Επίσης, με εντυπωσίασαν χιλιάδες παραθεριστές με τις σκηνές τους, οι ρομαντικοί, αλλά και οι φτωχοί οικογενειάρχες που τόνωναν με το κατοστάρικο την κοινότητα εκείνης εποχής. Αλλά και το εντυπωσιακό κάθε πρωτοχρονιά, κάθε πρωτομαγιά γλέντι που γίνεται εκεί με χιλιάδες κόσμων αναστερέων. Το οποίο ξεκινάει την τοποθέτησή του ο Σύλλογος Φύλων, Δάσους και Παραλίας Ελέας. Θα είμαι πολυβόλος, κύριε Πρόεδρε, θα έχω γράψει για να παραβιάσω τον χρόνο. Ναι, δεν είναι ο Γλώριο. Την επόμενη φορά, κύριε Δήμαρχε, θα το λέτε για να πείτε στον κόσμο ότι σας έχω πελάτη. Και νομίζετε επειδή σας έχω πελάτη, δεν θα τα πω. Μέστα. Κύριε Δήμαρχε, ξέρουμε όλοι το κράτος που έχουμε. Δεν έκανε το κράτος τη δουλειά του, δηλαδή αυτά που έπρεπε. Έχουν τα όργανα της πολιτείας στην Παρισία να πάρουν θέση και να πούν ναι και να είναι ναι. Σας απαντάω εγώ, όχι, δεν έχουν την Παρισία. Και το ξέρετε όλοι. Και εσείς.
Εμείς δεν κυβερνούμε. Κυβερνιέται το κράτος, υποτίθεται από την ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή αξιότιμη. Κύριε Πετράκο, μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου, υποτίθεται. Και βέβαια δεν εκδίδουμε εμείς διαπιστωτικές πράξεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους. Άρα από εμάς θα περιμένετε μόνο αγώνα για το δίκαιο κατά την άποψή μας για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο κομμάτι γης. Το πρόσημο, κύριε Δημαρχέ και αγαπητέ Πρόεδρε, δεν θα μας κοβάλει στη χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δώσατε άδεια, κύριε Δήμαρχε, για ξαπρόθεσμες ομπρέλες. Θα το βάλει επειδή ο φερόμενος ιδιοκτήτης και ο φερόμενος σήμερα ως επενδυτής που το ακύρωσε ήδη ο συνήγορός του, ο αξιότιμος και αγαπητός κύριος Βρετάκος, γιος του φίλου μου και του πελάτη μου Σαλήμαρχου του Γιάννη Βρετάκου. Δεν το είπα εγώ αυτό, πάρα μην το πω. Το είπα εγώ. Είπε ότι δεν κάνουν επένδυση. Ιδιωτικώς κατασκευάζουμε κατοικίες προς πόλεις. Αυτό όμως για μας, και απεδείχθηκε από άλλους πιο ειδικούς, τελικά είναι ιδιωτική προδόμηση. Εμείς δεν γίνουμε σαν αυτά. Και συνεχίζω για να είναι πραγματικά πολύ κόντρα με 1,5 λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε λοιπόν το συγκεκριμένο τμήμα γης ήσυχο όπως είναι εκατομμύρια χρόνια τώρα. Δεν συνάδει το επιχειρηματικό σχέδιο και το συγκεκριμένο με την περιοχή. Δεκάδες τα παραδείγματα στη χώρα που όταν έγιναν μετά το μετάνιωσαν να ήταν αργά. Ας μη συμβεί αυτό και εδώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλοι, να σας βλέπω στα μάτια, μ' αρέσει. Εκφράστε σε λίγο τη θέση σας και ψηφίστε, κοιτάζοντας όμως, σας παρακαλώ, τον λαό στα μάτια. Αυτό κάνω εγώ όλο αυτό το διάστημα που βρίσκομαι στην περιοχή για αυτό το θέμα. Βέβαια, στην περιοχή βρίσκομαι πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς που δεν είναι εδώ αυτός ο φίλος μου που είπε προχθές ποιος είναι. Το Πράσινο Ταμείο βέβαια γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε, κύριε Πετράκο, γνωρίζετε, κύριε Νικολάκο, ότι προβλέπει ακόμα και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Πράσινο Ταμείο, για απολωτρίωση τμήματων γης, τα οποία ενσωματούμενα με το παραπλήσιο δάσος θα αποτελέσουν γεωγραφική περιβαλλοντολογική ολότητα. Αυτά μόνο εγώ τα ξέρω. Δεν νομίζω. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος μόνο για δημόσια χρήση, όχι για ιδιωτική. Άρα μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λαός μαζί σου. Όπου να δίνει ό,τι έχει να δώσει για να κερδοσκοπήσουν οι επενδυτές. Και να σας πω κάτι, ο επενδυτής τη δουλειά που κάνει. Η δουλειά του επενδυτή είναι να κάνει κέρδος. Το θέμα είναι εμείς, σαν πολιτεία και ο Δήμος, σαν όργανο εδώ, τοπικό της πολιτείας, τη θέση που θα πάρει για να διασφαλίσει το περιβάλλον. Και σας παρακαλώ, είμαστε τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα των παθών. Τη μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα της προδοσίας. Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν, μην προδώσετε το περιβάλλον, τη ζωή των παιδιών μας και τη ζωή των δικών σας των παιδιών. Ο κύριος Κόλιας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γιάννη. Δήμος Ζαχάρος, τι συμβαίνει τώρα με την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, την οποία όλοι την επικαλείστε και το προεδρικό διάγραμμα που περνάμε. Και δεύτερο, να ξεκαθαρίσετε κατά κάποιο τρόπο ότι όλοι δεν είναι όλοι όπως ο κύριος Δήμα. Λοιπόν, το ίδιο θέλει και δήμαρχος. Εντάξει, για αυτό το διαπράγματο. Το 2000,
Είμαστε αρμανίτες. Ωραία, γράψε Κόλια, το τελειώνουμε. Για πες στην ουσία. Στην ουσία. Το 2000 η κοινότητα εζήτησε από όλα τα κρατημέλη ποιες περιοχές θεωρεί Natura, να τις χαρακτηρίσει Natura. Εμείς στείλαμε 250 περίπου και χαρακτηρίστηκε Natura. Προκειμένου να είναι οι περιοχές αυτές να έχουν νομική υπόσταση, προσέξτε, νομική υπόσταση, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Τι είναι ειδική περιβαλλοντική μελέτη? Αναφέρεται σε ένα μελεκτό γραφείο που έχει ειδικούς επιστήμονες, γεωπόνους, δασολόγους, ανθρώπους, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς. Μιλάτε όμως το σώμα για περιβαλλοντική μελέτη. Ωραία, ωραία. Και κάνει μια μελέτη, η οποία η μελέτη αυτή για την περιοχή και μας εγκρίθηκε πέρυσι το Δεκέμβριο. Τώρα είναι για να είναι στα πρόθυρα να πει, να υπογραφεί το προεδρικό διάγραμμα που είναι η νομοθετική πράξη του συλλόγου. Και αυτό λέω, ρε παιδί, του συλλόγου λέω. Η νομοθετική πράξη της μελέτης. Όμως θα πει σε ακούνε αυτό το πράγμα. Εσείς όλοι εδώ είδα ότι επικαλείστε την περιβαλλοντική μελέτη. Θα πάει το Φιντελ, θα φέρει και ένα μήνα διαβούλευση και μετά θα γίνει. Εντάξει, λοιπόν, άρα σας λέω όμως ότι σαν σύλλογος τώρα, σαν σύλλογος, ο Δήμος Ακάρας είναι εναντίον, με νύχια και με δόντια, εναντίον της περιβαλλοντικής μελέτης. Γιατί, αναρωτηθήκατε, γιατί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον της περιβαλλοντικής μελέτης, γιατί η περιβαλλοντική μελέτη βάζει ζώνες σε όλες, και στη ζώνη του Ιαλού και στη ζώνη πάνω της λέει σταθερές και μετακινούμενες αμοκτήνες, είναι σταθερές οι αμοκτήνες εκεί και απαγορεύει οποιαδήποτε οικιστική παρέμβαση του ανθρώπου. Αυτά.